την οικονομική κρίση που μαστεί στην Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να κατέχει ηγετικό ρόλο παγκοσμίω. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα του Bloomberg, αν και η ελληνική οικονομία αντιστοιχεί μόλι το 0,4% τη παγκόσμια οικονομία, η ελληνική ναυτιλία ελέγχει παγκοσμίω το 23% του στόλου των φορτηγών πλοίων. Επίση, η αξία του ελληνικού στόλου ανέρχεται στα 105,6 δισεκατομμύρια δολάρια φέτο. Οι εφοπλιστέ που κατέχουν σήμερα τα ενία στην ναυτιλία έχουν μάλιστα πολλά συμφέροντα σε διάφορες περιοχές. Σχετικά μάλιστα με το πώς έχει καταφέρει η ελληνική ναυτιλία να αντέξει παρά την οικονομική κρίση, επισημαίνεται πως η ναυτιλία είναι ένας ιδιαίτερα κερδοφόρος τομέας παγκοσμίω και πως η Ελλάδα από παλιά είχε εμπορικές συναλλαγές με την Αυστραλία, την Κίνα και άλλες χώρες τις οποίες συνεχίζει ακόμη και σήμερα. Επίσης, πολλοί εφοπλιστές επένδυσαν στην ναυτιλία την κατάλληλη στιγμή όταν η ελληνική αγορά ανέβαινε με αποτέλεσμα να ευνοηθούν αρκετά. Σε ό,τι αφορά την πολιτική και οικονομική αναταραχή που έχει ξεσπάσει στο τελευταίο διάστημα, αναφέρεται πω αυτό δεν είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τους εφοπλιστές, μιας και μπορούν να πάσα στιγμή να πάρουν τα πλοία τους και να πάνε σε περιοχές που του προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια.